Πώς σας είχα προαναγγείλει, αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με το θέμα της μέρας που σήμερα είναι μέσα στην επικαιρότητα και που δεν είναι άλλο αυτό της σχέσεως εκπαιδευτικών και κυβέρνησης, εκπαιδευτικών οργανώσεων και κυβέρνησης που είναι στα άκρα. Αλήθεια, ποιοι έχουν δίκιο, η εκπαιδευτική ή η κυβέρνηση? Και στις συνέπειες από την απεργία των εκπαιδευτικών, αποφασίστηκε 48 ώρες για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, και πού συμφωνούν, πού διαφωνούν, ποιο είναι το μήλον της έρηδος, αν θέλετε, στο τέλος της μέρας, διότι τα προβλήματα στην παιδεία είναι πάρα πολλά. Το έχουν πει και οι δύο πλευρές, τα έχουμε πει ούκο λίγες φορές σε εκατοντάδες εκπομπές, και πρόσφατα και παλαιότερα και πιο παλιά. Αλλά έχει κλέψει, αν θέλετε, την προσοχή και έχει βγει προς τα έξω μόνο αυτό το θέμα των ωραρίων, των θέσεων, των μεταθέσεων κτλ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα για να μας διαφωτίσουν για όλα αυτά και για να μιλήσουμε και για το μπαρούτι που μυρίζει έντονα μετά την απόφαση, ειδικά για απεργιακά μέτρα. Είναι ο κύριος Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Βουλευτής, κύριε Χατζηγιάννη, καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και ο κύριος Φίλιος Φυλακτού, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ, της Οργάνωσης των Δασκάλων. Κύριε Φυλακτού μου, καλησπέρα και σε εσάς. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Χαρά μας που είμαστε μαζί σας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πούμε και δύο λόγια, γιατί δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Να δούμε πώς μπορούμε να εξέλθουμε από αυτή την κρίση που έχει ξεσπάσει. Ναι. Αναπόφευκτα, να μου επιτρέψει ο κύριος Χατζηγιάννης να αρχίσω από τον κύριο Φυλακτού, διότι η απόφαση ΨΕΣ, είδαμε τις δηλώσεις, τις μεταδώσαμε και στις εκπομπές μας και στα δελτία μας. Ο κύβος ερήφθη, Τρίτη, Τετάρτη, 48. Αυτό αλλάζει, μπορεί να αλλάξει? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι που να μην αλλάζει. Εξαρτάται από τις εξελίξεις που θα υπάρχουν. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, δεν αλλάζει. Να πω ότι στην ψεσινή συνεδρία επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι αυτός σκοπός η απεργία. Στην ουσία, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εξαναγκάστηκαν να αποφασίσουν για να λάβουν το ίστατο και έσχατο μέτρο αυτό της απεργίας, γιατί οδηγηθήκαμε το τελευταίο δίμηνο τουλάχιστον σε μια οριακή κρίση, η μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς υπερβολή. Αλήθεια, ναι. Και νομίζω η κρίση αυτή βεβαίως ξεκίνησε με κάποιες αποφάσεις που λανθασμένα λήφθηκαν, λανθασμένα και θα έλεγα και παράνομα λήφθηκαν από την κυβέρνηση. Δεν είναι βαρετή η λέξη παράνομα, γιατί η νομοθεσία στην Κύπρο, η ευρωπαϊκή νομοθεσία, σέβεται τον κοινωνικό διάλογο και εκείνο που λέγεται είναι ότι όλα τα θέματα τίθενται στο τραπέζι του διαλόγου. Εγώ με αυτή την ευκαιρία να σας πω ότι είμαι εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών οργανώσεων της Κύπρου στον κοινωνικό διάλογο που γίνεται στην Ευρώπη. Την Τρίτη 18 του μηνός κανονικά θα έπρεπε να βρίσκομαι στις Βρυξέλλες για αυτή τη συνεδρία και φυσικά δεν θα πάω και θα στείλω μια επιστολή γιατί δεν θα πάω, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι τοποθετημένος σε σχολείο και δεν μπορώ να μεταβώ να εκπροσωπήσω την Κύπρο σε αυτό το συνέδριο, στη συνάντηση. Είναι η πρώτη-τελευταία συνάντηση και η τελευταία για επικύρωση των αποφάσεων θα γίνει στην Ελλάδα μέσα στο Νιόβρι και συμμετέχει και το Υπουργείο Παιδείας. Και το λέω από τώρα ότι θα στείλω επιστολή και θα καταγγείλω και το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά μου στερεί εμένα το δικαίωμα ως εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών οργανώσεων της Κύπρου να εκπροσωπήσω την Κύπρο σε αυτή τη συνάντηση. Μάλιστα. Κύριε Φυλακτού, ό,τι και να συμβαίνει, αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε, ζουν στην αβεβαιότητα χιλιάδες μαθητές και χιλιάδες γονείς μαζί με τα παιδιά τους. Έτσι, γονείς είστε και εσείς, και ο κύριος Χατζηγιάννης και εγώ και όλοι μας και όσοι είμαστε. Τώρα, πώς θα επιτευχθεί να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη σχολική χρονιά όσον αφορά τη διδακτία ύλη, πόσο θα επηρεάσει τους τελειόφοιτους ειδικά? Θα έρθω και στον κύριο Χατζηγιάννη σε λίγο για τα σχόλια του. Η κυβέρνηση εξετάζει και αντίμετρα πώς μπορεί να χειριστεί αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν νιώθετε κι εσείς αυτή την ανησυχία γονέων, μαθητών και αν έχετε κάποια λύση να δώσετε.
Διότι αν θα τα τραβήξουμε όλη την φετινή σχολική χρονιά με απεργιακά μέτρα, εσείς να κατηγορείτε τον Υπουργό, ο Υπουργός και η κυβέρνηση να κατηγορούν εσάς, πού θα πάει η σχολική χρονιά? Δεν θα βγούμε πουθενά αν συνεχίσουμε τη ρητορική των τελευταίων μηνών. Έχουμε και εμείς τις ίδιες ανησυχίες και ως εκπαιδευτικοί και ως γονείς. Αλλά εκείνο που νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσω αυτή τη στιγμή, κύριε Σούλη, αυτή η κρίση δεν έγινε γιατί οι εκπαιδευτικοί είτε θα δουλέψουν 8 λεπτά, 40 λεπτά, 2 ώρες, 5 ώρες, 10 ώρες, είτε έγινε το Α, είτε έγινε το Β. Αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο έχει συμβεί και ξέσπασε η κρίση, είναι η καταστρατήγηση διαδικασιών, δημοκρατικών διαδικασιών θεσμικού διαλόγου, διαπραγμάτευσης, μέσα από την οποία θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις. Και οι αποφάσεις μέσα σε αυτό το διάλογο πρέπει να είναι κατά το δυνατό συμφωνημένες, αλλά μπορεί να μην είναι και συμφωνημένες, αλλά μέσα από τις διαδικασίες. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Και όταν εμείς καλούμαστε σήμερα να μπούμε σε ένα διάλογο που πρέπει να μπούμε, σας άκουσα και προηγουμένως να μιλάτε για τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Κύριε Σούλη, όμως να μην μηδενίζουμε το δημόσιο σχολείο. Προβλήματα υπάρχουν, διαχειρίσιμα προβλήματα, προβλήματα που έμειναν για χρόνια, αλλά τον τελευταίο καιρό αυτό που γίνεται, τα πενιχρά αποτελέσματα του δημόσιου σχολείου, μα για όνομα του Θεού. Αυτά τα πράγματα είναι υπερβολές και να σας πω και το τελευταίο που μας πραγματικά μας πληγώνει και την ίδια ώρα μας εξοργίζει, ο εκπαιδευτικός κόσμος σε αυτόν τον τόπο δεν είναι οι χειρότεροι άνθρωποι στην Κύπρο. Σίγουρα. Δεν είναι οι άνθρωποι που διέλυσαν την Κύπρο ή θα διαλύσουν την Κύπρο. Λύστε μας μια απορία. Κάπου έχουμε συγχυστεί, θεωρώ, η κοινή γνώμη όλοι. Το μήλον της Έριδος σε αυτή τη διαφωνία ποιο είναι? Ποια είναι η βασική διαφωνία με το Υπουργείο? Η βασική διαφωνία είναι ότι οι αποφάσεις λήφθηκαν για μας, χωρίς εμάς. Τίποτε άλλο. Και αν με ρωτάτε εμένα. Που αφορούν γενικότερα την αναδιάρθρωση της εκπαιδευτικού συστήματος. Όχι, δεν είναι τόσο πάνω στα εκπαιδευτικά θέματα. Είναι και τα εκπαιδευτικά. Εμείς θέλουμε να μπούμε στα εκπαιδευτικά. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, ενώ επικαλείται την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, με αυτά τα μέτρα που πήρε, διότι δεν σχετίζονται με εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, και μπήκε έτσι ξαφνικά στις 4 του Ιούλη, έλαβε κάποιες αποφάσεις και τις διαφήμισε ως αποφάσεις που θα φέρουν την ποιοτική αναβάθμιση. Καθόλου δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Και νομίζω και η εξέλιξη της πορείας, το ότι πολλά από αυτά έχουν αναιρεθεί στο τέλος της ημέρας, διαφαίνεται ότι εκείνη η απόφαση ήταν λανθασμένη, ήταν εκτός διαδικασίας, και ουσιαστικά αυτό που μένει σήμερα, που αναφερθήκατε στο μήλο της Έριδος, ποιο είναι, αυτή η διασφάλιση ότι αυτές οι πρακτικές, αυτές οι μεθοδεύσεις, και πολύ περισσότερο το περιτύλιγμα με το οποίο τις επένδυσαν, που ποιο ήταν? Η απαξίωση του εκπαιδευτικού κόσμου, η πλήγη και η αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού κόσμου, και βεβαίως αποδομήθηκε και εξευτελίστηκε το έργο που επιτελεί. Ευχαριστώ. Νομίζω αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έγιναν. Αυτά έτσι ως πρωτολογία, να πρωτολογήσει και ο κύριος Χατζηγιάννης. Έχετε αρκετά να σχολιάσετε. Ποια είναι η άλλη διάσταση των πραγμάτων, κύριε Χατζηγιάννη? Είμαστε όμοιροι σε μια σχιζοφρένεια εδώ και κάποιους μήνες. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Καταλήξαμε σήμερα, ψες, να έχουμε μια απόφαση όπου βάζουν λουκέτο στα σχολεία, και αυτή η αντιπαράθεση δεν έχει θύμα τον έναν από τις δύο πλευρές, αλλά έχει θύμα τα παιδιά μας. Τους μαθητές. Τους μαθητές. Και αυτό είναι θλιβερό, πραγματικά. Και τι μας φταίνε αυτά τα παιδιά? Τι φταίει το μαθητής της τρίτης λυκείου τώρα, να, αντί να είναι συγκεντρωμένος, να απορεί αν αύριο, γιατί θα πάει στο σχολείο ή δεν θα πάει, και ακούμε και για άλλες μορφές μέτρων που αυτήν την ανησυχία θα την συνοδεύσει και θα συνοδευτεί και ο γονιός, καθώς επίσης και ο μαθητής, για το επόμενο διάστημα. Δεν έχει σημασία ποιος ευθύνεται περισσότερο ή ποιος ευθύνεται λιγότερο. Σημασία έχει ότι υπάρχει μια ατέλειωτη υποκρισία όλο αυτό το διάστημα, και μάλιστα με συνθήματα τέτοια τα οποία προκαλούν. Και εγώ θα τη χαρακτήριζα στην ολότητά τη ως μια δημοκρατική ανομαλία, και δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητη. Ξέρω ότι σε μια δημοκρατία τα πράγματα έχουν, και η πρώτη αρχή είναι ο αλληλοσεβασμός. Είναι η ανοχή στην θέση του άλλου
και αν θέλετε ακόμα, με εκκλησιαστικούς όρους θα έλεγα, να συγχωρά ο ένας τα λάθη του άλλου, έστω κι αν δεν γίνεται αποδεκτόν αυτό από την άλλη πλευρά. Τι έχουμε. Ξεκίνησε ο αγαπητός μου φίλος ο Φίλιος, ο Φυλακτού, ξαναπηγαίνοντας πίσω για αυτούς στο λάθος της 4ης Ιουλίου και το έχει χαρακτηρίσει και παρανομία. Καλά, θα ρωτούσα πραγματικά, αν εκείνον ήταν παρανομία ως λάθος, τι είναι η Τρίτη και η Τετάρτη να είναι κλειστά τα σχολεία και να τιμωρούμε τον μαθητή. Αυτό με την ίδια λογική, με την ίδια χαλαρή προσέγγιση, αυτό δεν είναι πραγματικά παρανομία. Με σεβασμό στο δικαίωμα της απεργίας και στο εργαλείο αυτό το δημοκρατικό. Αλλά όταν δεν αναγνωρίζομαι όμως κάποιες συμπεριφορές, δεν έχουμε κώδικα, πώς λειτουργά μια δημοκρατία και θέλουμε εξτρέμ, ακραία, να φέρει η μια πλευρά την άλλη πλευρά στο χείλος του κρεμού, θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο και δεν μας χαρακτηρίζει καθόλου, δεν μας τιμά καθόλου ως δημοκρατική πολιτεία. Τι έκανε η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να θέλω να στηρίξω. Ας δεχθούμε ότι οι 4 του Ιούλη ήταν λάθος. Πού ξεκινήσαμε στις 4 του Ιούλη και πού καταλήξαμε σήμερα στα μέσα του Σεπτέμβρη. Έκανε πίσω βήματα προς τα πίσω η κυβέρνηση. Ουσιαστικά έχει έρθει εκεί και περισσότερο από όταν ξεκίνησαν οι 4 του Ιούλη. Και θα έλεγα μάλιστα με πολύ μεγαλύτερους ευρύτερους κινδύνους. Δεν μπορεί να δίνει την πρόορη συνταξιοδότηση. Και μονομερώς το έχει πράξει αυτό. Δεν ήταν επίτευγμα δικό σας. Μονομερώς στα 58 και ουρλιάζει η υπόλοιπη κοινωνία και λέει τι. Καλά, στον ένα δίνει στα 58 και στον Γεωργόν, στον Καλουψίν, στα άλλα σκληρά επαγγέλματα, τον Πλασιέ που όλη μέρα γυρνάει μέσα στους κινδύνους και λοιπά και λοιπά, οι σκληρές δουλειές. Γιατί τον αφήνεις στον 65, στα 65 και εμάς μας απειλάς να μας φέρεις στα 67. Άρα ήταν λάθος της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, βεβαίως ήταν λάθος. Εντάξει, πέστε να έρθει. Πέστε το, ναι. Δεν φοβάμαι να πω εγώ. Και ξέρετε, είμαι αιρετός του λαού και οφείλω να μην συμπεριφέρομαι μονοπλευρά. Να προχωρήσουμε και στη συζήτηση αθέτου, ναι, και μεταξύ σας, διότι πρωτολογήσατε και δύο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, να το πούμε αυτό. Ζωντανή, ωραία συζήτηση. Άρα λοιπόν, η κυβέρνηση επαναχώρησε πολύ περισσότερο από εκεί που καλύπτουν ή από εκεί που θα μπορούσαν να συμφωνήσουν. Δεν δέχομαι επίσης και κάτι άλλο, ότι δεν έχει γίνει διάλογος. Αγαπητέ Φίλιο, ο διάλογος ήταν διαρκής αυτά τα χρόνια. Είστε εσείς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που ποτέ δεν αφήνετε άλλον, δεν αφήνετε να ακουστεί άλλη άποψη, να ακουστεί άλλη θέση. Μα εσείς είστε ιερετοί. Περιμένετε λίγο ακόμα. Περιμένετε λίγο ακόμα. Δεν σας είχαμε στη Βουλή κατ' επανάληψη. Πότε ήρθατε εκεί επικοδομητικά να συμβάλλετε, αν θέλετε με τη δική σας πολύτιμη εμπειρία, να συμβάλλετε είτε στο σύστημα αξιολόγηση, είτε στον εξυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αντιθέτως, ποια είναι η τάση σας, ποια είναι η συμπεριφορά σας και ποιες είναι οι αρχές. Πάντοτε. Πάντοτε, πάντοτε με τον σεβασμό. Ποιες είναι. Να αμφισβητούμε όλα τα στατιστικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε αυτήν την πολιτεία. Είτε είναι Τμήμα Στατιστικής, είτε είναι Υπουργείο, είτε είναι Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε είναι μελέτες της Έστε Γιάνγκ, Διεθνούς Τράπεζης, δεν ξέρω κι εγώ, οι διεθνείς αξιολογήσεις. Όλα αυτά αμφισβητούνται από εσάς. Άρα λοιπόν, μάλιστα, δεν έχουμε μια κοινή βάση. Να τελειώσω, κύριε. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει μια κοινή βάση. Ολοκληρώστε, διότι θέλω να γίνει και συζήτηση. Ναι, δεν υπάρχει μια κοινή βάση. Ο ένας αμφισβητά καθολικά, κατά κόρον οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, αμφισβητούν ριζικά τα πάντα. Ριζικά τα πάντα. Δεν μπορεί να αμφισβητάς τα στατιστικά στοιχεία. Αν δεν δέχεσαι τα στατιστικά στοιχεία και στα επιχειρήματα σου έρχεσαι και δημιουργάς πλασματικά, θα έλεγα, στοιχεία, τότε δεν υπάρχει κανέναν ενδεχόμενο σύπτυξης των θέσεών μας. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Έπρεπε να καταλήξετε, έπρεπε να συμφωνήσετε. Η κυβέρνηση έχει επαναχωρήσει πέραν από εκεί που μπορούσε να υποχωρήσει. Μάλιστα. Τι θέλατε δηλαδή. Και εδώ είναι η δημοκρατική αντίληψη και ο σεβασμός. Θα θέλατε δηλαδή να έρθει να σας πει συγγνώμη το Υπουργικό Συμβούλιο, η κυβέρνηση αυτού του τόπου, να σας πει συγγνώμη. Δεν ζητήσαμε αυτό. Αυτό ζητήσατε, αυτό εφαρμόζεται. Απλώς δεν το λέτε με τον τρόπο
Λοιπόν. Τον απαιτάτε την καθαρά συγγνώμη. Λοιπόν. Έχει υπανακολύσει πολύ περισσότερο από τις 4 του Ιούλη. Απλώς ναι. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν ικανοποίησε το συνδικαλιστικό καθαρά ζητούμενο των απαλλαγών που σχετίζεται με το συνδικαλιστικό χρόνο. Και εδώ και οι εσάς τους συνδικαλιστές. Μάλιστα. Και βάζετε μπροστά δυστυχώς όλων αυτών των κόσμων των εκπαιδευτικών, του οποίου το όνομα και την αξιοπρέπεια μη ρίχνετε ευθύνες στους άλλους ότι την καταρακώνουν άλλοι. Εσείς έχετε συμβάλει να καταραγωθεί η αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών μας όλων αυτών το διάστημα με τους χειρισμούς που έχετε πράξει. Και φέρατε τους εκπαιδευτικούς μας απέναντι και αντιμέτωπους με την κοινωνία. Τι μας φταίνε οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πηγαίνουν το πρωί και φεύγουν τη ώρα φεύγουν από τα σχολεία, νύχτο ξημερώνονται να ετοιμαστούν την επόμενη μέρα και τους έχουμε στο προσκήνιο και στο στόμα του οποιουδήποτε, στο στόμα γιατί δεν τους προστατεύσατε. Γιατί εσείς οδηγήσατε αυτή Μάξη, την κατάσταση να υπάρξει έντονος διάλογος και έντονη πολεμική εναντίον αυτού. Αυτός ο κόσμος, κύριε Χατζηγιάννη, καταρχήν να πω ότι ο κύριος Χατζηγιάννης με έναν ωραίο λόγο, με σχιζοφρένειες μας είπε εδώ, υποκρισίες, δημοκρατικές ανομαλίες, στη συνέχεια μπήκε και στη συγχώρεση. Κύριε Σουγλή, ο κύριος Χατζηγιάννης είναι και ηθικός αυτούργος αυτής της κρίσης που βλέπετε σήμερα. Γιατί αν ως πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής καλούσε όπως τον του ζητούσαν το τα υπόλοιπα... Το Αγγέλ αριστερά νέας, ναι. Κύριε Χατζηγιάννη, μην μου λέτε ούτε Αγγέλ, εσείς πρωτοβουλία δική σας δεν πρέπει το να πάρετε. Το Αγγέλ αριστερά καλούσε, ναι. Σας λέω, μα εμένα δεν έχω εντάξει. Πρόβλημα ποιος καλούσε, όλοι, όχι, απλώς... όλα τα κόμματα. Καλά, μπορούσε να το ζητήσει, μπορεί να το ζητούσε και εγώ το... σας λέω, ακόμα και εμείς σε τηλεφωνική επικοινωνία, σας λέω ότι είστε ηθικός αυτουργός αυτής της κρίσης που φτάσαμε σήμερα, γιατί όπως φάνηκε από την Επιτροπή Εργασίας, την οποία συμμετείχε μετά και η Επιτροπή Παιδείας, δεν θα φτάναμε εδώ αν μέσα στο καλοκαίρι που υπήρχε χρόνος γινόταν μια επικοδομητική συζήτηση, γιατί φάνηκε ότι και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και η κυβέρνηση υπήρχε μια γέφυρα επικοινωνίας. Τώρα, όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία, μα κουραστήκαμε να λέμε αυτά τα πράγματα και να τα... Να είναι στοιχεία τα οποία να λέμε εμείς Α ή άλλη Β. Ο κ. Χατζηγιάννης ήταν στις επιτροπές παιδείας και εργασίας που συνεδρίαζα. Ήρθε ο γενικός ελεγχτής και στην παρουσία του κ. Χατζηγιάννη, με 4-5, μιλούσε 45 λεπτά ο γενικός ελεγχτής, πήραμε τον λόγο 5 λεπτά και του αμφισβητήσαμε βασικά στοιχεία τα οποία έθετε, τα καταρρύψαμε. Και ξέρετε τι είπαμε, δεν θέλουμε αυτά τα πράγματα να τα συζητούμε δημόσια. Ελάτε στο θεσμικό διάλογο. Φέρτε τα στοιχεία να δούμε αυτά τα στατιστικά που επικαλείστε. Με τα στατιστικά που παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα, το δημόσιο σχολείο που χθες είδα παιδιά να παίρνουν πρώτα βραβεία στη ρομποτική, που δεν έχουν διαβάσει ο κ. Χατζηγιάννης, την πίζα, την έρευνα πίζα, ακουστά την έχει. Δεν πήρε ποτέ τα στοιχεία. Μην χαρακτηρίζετε. Είναι η άποψή μου, κ. Χατζηγιάννη. Σας λέω ότι δεν έχετε διαβάσει ποτέ. Βλέπετε. Πέρα από μια ανακοίνωση εντάξει. Που βγάζει είναι το αυτό που είχαν γράψει in Greek English. Την έρευνα τη πίζα. Να σας πω τι λέει η πίζα. Ναι. Η πίζα έχει 6 στάδια επιτυχίας. Το πρώτο είναι, το νούμερο 1 είναι το χαμηλό, το 6 είναι το ψηλό. Στο 5 και το 6 υπάρχουν ποσοστό παιδιών όπως και στις άλλες χώρες και από την Κύπρο. Το πρόβλημα μας ποιο είναι. Είναι στο σκαλοπάτι 1 και 2 που έχουμε ένα 30% των παιδιών να είναι εκεί. Και ποιο είναι το στίχημα για τον τόπο. Η πίζα τι λέει μέσα. Δεν γίνεται αυτή η έρευνα και κοστίζει 500.000 ευρώ στο κάθε κράτος για να συγκρίνεσαι με τα άλλα κράτη. Για να συγκρίνεσαι με τον εαυτό σου ή Teams και να βλέπεις πώς βελτιώνεσαι. Τι πρέπει να χτίσουμε, τα είπα και στη Βουλή αυτά. Πρέπει να χτίσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα τις γέφυρες από το σκαλοπάτι 1 στο 2 στο 3 για να περάσουν αυτά τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εκεί. Και ξέρετε, στην Κύπρο, και το ξέρει ο κ. Χατζηγιάννης αυτό, ένα στατιστικό στοιχείο για το οποίο είμαστε περήφανοι είναι ότι τα παιδιά που φεύγουν από το σχολείο μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση περιορίζονται στο 8 με 10%. Στις άλλες χώρες είναι στο 20%. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, κύριε Σουγλή, ότι για αυτά τα παιδιά τα έχουμε και εμείς μέσα στις έρευνες. Άρα, αν δεν είχαμε αυτό το 10%, μπορεί να ήμασταν και λίγο καλύτερα τα αποτελέσματα. Όμως τα αποτελέσματα μας το ξέρουμε και το ξέρει ο κ. Χατζηγιάννης ότι βελτιωθήκαμε τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τον Ιανουάριο στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του κ. Αναστασιάδη
αναφέρονταν σε κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει στην εκπαίδευση, οι οποίες άρχισαν να φαίνονται η ποιοτική αλλαγή και η βελτίωση των αποτελεσμάτων. Δεν τιμήσατε τα συμφωνηθέντα, είπε ωστόσο ο πρόεδρος σήμερα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Σούγκλη. Ναι. Κύριε Σούγκλη, είναι ποτέ δυνατόν. Είχατε φτάσει σε τέτοια είδου συμφωνία και το αφήσατε πίσω. Ό,τι και αν. Κύριε Χατζηγιάννη, μα τώρα σοβαρομιλάτε. Δηλαδή, κύριε Σούγκλη, κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Σκαδής την εθιμοτυπική συνάντηση του χαιρετισμού την θεώρησε δώσαμε τα χέρια. Ήμουνα στη συνάντηση. Ο κύριος Χατζηγιάννης. Κύριε Χατζηγιάννη, άστε με να σας εξηγήσω. Δεν συζητήσατε και τον τρόπο κατανομής των χρημάτων. Κύριε Χατζηγιάννη, θα σας πω το εξής. Θα πω και για τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση. Μου επιτρέπετε. Μα ναι. Θα πείτε εσείς. Όχι, όχι, δεν το δέχομαι αυτό που κάνετε. Δεν συμφωνήσαμε, κύριε Χατζηγιάννη. Ξέρετε γιατί. Λέει ότι δεν. Κύριε Σούγκλη, ένα λεπτό, μια κουβέντα και να συνεχίσει ο κύριος Χατζηγιάννης. Εμείς πήγαμε στη συνάντηση και οι υπουργοί, τρεις υπουργοί, τους οποίους εκτιμούμε, και ιδιαίτερα την κυρία Εμιλιανίδου, αν δεν ήταν στη συζήτηση, θα είχε μπορεί και να μην τέλειωναν αυτές οι συζητήσεις. Όχι γιατί ήταν έντονες, γιατί ήταν πολύ επικοδομητική με την εμπειρία που έχει. Εκείνο που είπαμε από το ίδιο βράδυ, είδε. Ήρθαμε εδώ για να κάνουμε μια συζήτηση να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε εμείς, μέχρι πού εσείς. Θα πήγαινα στη συνέχεια και οι υπουργοί στον πρόεδρο για να δουν αν αυτά που ίσως αποτελούσαν το κοινό έδαφος τα περνούν και εμείς στα σώματα μας. Τι έγινε το ίδιο βράδυ, κύκλοι της κυβέρνησης, όχι οι υπουργοί, αυτό που πήγαμε να χτίσουμε τον γκρέμισαν το επόμενο βράδυ. Πώς? Έβγαλαν το κείμενο από το πρωί και είπαν έγινε συμφωνία γιατί ήθελαν να πλήξουν την αξιοπιστία, την οποία βεβαίως είδατε με πόση ευκολία υιοθέτησα. Κύριε Χατζηγιάννη, χωρίς κείμενο γραπτό, ποιος συμφωνεί και δίνει τα χέρια? Μα σοβαρομιλούμε τώρα. Υπήρξε γραπτό κείμενο? Όχι, φυσικά. Το επόμενο πρωί πήγαμε να το γράψουμε. Ήταν πλέον αξιόπιστο. Το έγραψα και δεν μας κρατήσε. Το ετοίμασαν από κοινού το κείμενο. Τώρα... Ποιο είναι κείμενο, κύριε Χατζηγιάννη? Άρα το βράδυ δεν υπήρχε κείμενο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ποιο είναι το ζητούμενο? Είναι οι τελικές σας αποφάσεις. Εσείς συμφωνείτε χωρίς κείμενο? Πίζα, που χαρακτήρισε ως. Ως μη γνώστη κλπ. Όχι, είπα, δεν τη διαβάσατε ολόκληρη την έρευνα και σαν άλλη. Είπε ότι ήσασταν και είστε ο ηθικός αυτοργός. Θα απαντήσω και σε αυτό. Όχι, πρώτα θα έρθω. Είχα πρόσφατα συνάντηση πριν από δύο μήνες ή τρεις μήνες. Ωστόσο, μας προπές μου πόσα λεπτά έχουμε για να ξέρουν και καλά. Με την Αυστριακή κυβέρνηση και εκεί μας παρουσίασαν στο Αυστριακό Κοινοβούλιο μας παρουσίασαν τη στρατηγική αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της πίσας. Οι Αυστριακοί αντιλήφθηκαν ή διέγνωσαν προβλήματα που σχετίζονται με την κατανόηση του γραπτού κειμένου. Και ήρθαν εκεί η σοφία της Αυστρίας, όλοι μας, όλοι παρόντες, και είπαν ότι για αυτούς και αυτούς τους λόγους παρουσιάζονται αυτές οι αδυναμίες. Και ήρθαν στο Κοινοβούλιο και έφεραν προτάσεις. Και αμέσως η πολιτική εκείνου του κράτους προσαρμόστηκε στις αδυναμίες, τις οποίες τεκμηρίωσε ένα διεθνές πρότυπο, ένα στάνταρ. Εδώ οι συνδικαλιστές μας. Αλλά συγκρίθηκαν μεταξύ τους. Οι συνδικαλιστές μας. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τα αγνοούν, τα αμφισβητούν και λένε βλακίες, λένε. Όχι, δεν είναι βλακίες εμείς. Εντάξει, όταν δεν το σέβεστε. Κύριε Χατζηγιάννη, μα εσείς ψήφιζετε τους νόμους. Μα δεν είναι νόμος αυτό. Είναι διεθνές πρότυπο η αξιολόγηση. Ναι, αλλά αν θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές. Σεβαστείτε, δεν είναι για συμφέροντα που αξιολογούν αυτοί. Είναι διεθνής κώδικας αξιολόγησης και δηλαδή, κανένα κράτος. Πώς αντιμετώπισαν το γλωσσικό θέμα? Με διάφορα παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά μέτρα. Εμάς τι μας εμπορίζει να το κάνουμε? Έχει ότι πήραν μέτρα, φίλιο μου. Ναι, ποιος αυτό τα πήρε? Έχει. Ποιος τα πήρε? Επέτρεψαν και οι συνδικαλιστές τους και οι εκπαιδευτικοί και μα οι έχουμε πάντες. Επαφή με τους συνδικαλιστές τους. Γιατί μαζί σας δεν είχαμε επαφή. Ναι, κύριε Χατζηγιάννη. Τόσα χρόνια αλλά... δεν σας καλούμε. Άρα, φίλιο, σας παρακαλώ. Εδώ ελέγχεται ολόκληρο το Υπουργείο Παιδείας με παράλληλες δομές εξουσίας. Να μην αρχίζουμε να τα λέμε όλα αυτά. Ποιες είναι αυτές οι δομές? Άρα λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε τι αναφέρεστε? Αναγνωρίστε το εξής. Αναγνωρίστε, κύριε Φιλιό. Γιατί εμείς ελέγχουμε τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Φυλακτού, ασκείτε εξουσία περισσότερη από ό,τι σας ανήκει. Ως συνδικαλιστικές οργανώσεις περιοριστείτε σε αυτόν ακριβώς που το Σύνταγμα ετούτου του τόπου σας επιτρέπει. Μάζεψαν όμως 10.000 άτομα. Ούτε και αυτό λέει ότι τους εκχωρεί εξουσία. Ούτε και αυτόν τους εκχωρεί εξουσία. Πού το οριοθετείτε αυτό το πράγμα? Να τελειώσω, φίλε. Πρέπει να είμαστε φημωμένοι. Να τελειώσω. Όχι. Φημωμένος ποτέ. Αυτό θα ήταν έλλειψη δημοκρατίας. Στο νέο σύστημα διορισμών πόσο επικοδομητικοί είμαστε? Καθόλου. 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 Η σοφία αυτού του τόπου αποφάσισε ένα νέο σύστημα διορισμών. Γι' αυτό η Βουλή αποφάσισε ότι πρέπει να ξαναξεκινήσει από την αρχή. Και εσείς με πολεμική
και μεμένος για μεγάλη περίοδο, ακόμα και μετά που έχει ψηφιστεί, το έχετε πολεμήσει. Να φέρετε τα πρακτικά της Βουλής, ναι, να τα δούμε. Να σας τα φέρω. Να δούμε και ποιες εσάς, είναι οι θέσεις και εσάς και να τα δώσουμε. Γιατί και δεν είναι με τα λόγια, υπάρχουν πρακτικά. Ειδικός αυτούργος, φίλιο μου. Βεβαίως. Μας μένουν 15 λεπτά. Και αυτό καταραίει. Και αυτό καταραίει. Που στείλατε επιστολή. Από τη στιγμή που έγιναν συναντήσεις. Ανταλλάξτε επιχειρήματα, επιστολή. Δεν είναι κακό. Ναι, διότι ναι, 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 από αυτή την ανταλλαγή. Βεβαίως. Μας έστειλε μια επιστολή και μας κάλεσε. Να μάθει και ο κόσμος περισσότερα πράγματα. Τους έστειλα επιστολή να μην προχωρήσουν αύριο στη λήψη μέτρων και αποφάσεων, προκειμένου να μας δώσουν και εμάς την ευχέρεια να διαμεσολαβήσουμε. Γιατί δεν το κάνατε, κύριε Χατζηδάκη. Η απάντηση ήταν ο χρεβασμός. Αμέσω την επιστολή, όχι, σε 15 λεπτά. Μετά από την απόφασή σας. Όχι, κύριε Χατζηδάκη. Μετά από την απόφασή σας. Ήταν Δευτέρα ημέρα. Μετά από την απόφαση. Άρα λοιπόν. Τώρα ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Τι να πιστέψουν. Είναι η περίοδος των ψευδεστήσεων. Θα νομίζουμε ότι έχουμε ψευδεστήσει. Κύριε Χατζηδάκη, μέχρι να έρθει στο email μας τηλεφώνησε ο συνεργάτης και μας είπε μη ληφθήσα. Μη ληφθήσα. Δεν μπορούμε να γινόμαστε ρεντίκολα. Τον οποιονδήποτε αδιάλλαχτων θέσεων του οποιοδήποτε. Πήρατε αποφάσεις τότε για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κλπ. Άρα λοιπόν, σας είχα καλέσει τότε να διαμεσολαβήσουμε. Και είσαστε αρνητικοί, προχωρήσατε στο δικό σας δρόμο. Προχωρήσατε το δικό σας δρόμο. Προχωρήσατε το δικό σας δρόμο. Θα ερχόμαστε, κύριε Χατζηδάκη. Να σας πω ένα λάθος. Ένα λάθος που έκανε η κυβέρνηση ήταν να συντηρά υπαναχωρήσει όλο αυτό το διάστημα και να την κλεβάσετε στο τέλος. Όχι, κύριε Χατζηγιάννη, το χλεβάσμα. Να με αφήσετε να τελειώσω. Πρέπει να γίνει μια διερευνητική επιτροπή. Άρα, λοιπόν, μα τι, και να πάρει και εκεί τον κύριο Γκαδί. Αν αυτό ο τόπο δεν έχει από τον Αχαστρέκη. Μα όταν μιλάτε για 53 εκατομμύρια. Από τον Αχαστρέκη από πίσω. Ή σκοπό μα είναι να βρούμε ένα συμβιβασμό να λειτουργήσουν τα σχολεία. Εμεί ω εκπαιδευτικοί. Άστε με να τελειώσω. Δεν έχουμε δικαίωμα να επιβαρύνουμε προϋπολογισμό. Άστε με να τελειώσω. Εντάξει, τελειώστε. Δεν αναγνωρίζει ο κύριος Φυλαχτού ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αυτού του τόπου έχει προβλήματα. Λέει είναι όλο ρόδιμα. Μα είπα αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα αφού δεν είπα αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είπα υπάρχουν προβλήματα αλλά δεν είμαστε όχι, στο πενιχρό. Έχετε πει ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να προβάλλουμε τα τεράστια δυνατά και επιτυχίες. Δεν διαφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν επιτυχίες. Και δεν διαφωνώ επίσης μαζί σας ότι τα πάντα δεν θα τα προβάλλω εγώ. Ποιος? Δεν είναι η πρώτη φορά. Τα κακά τα προβάλλετε. Τα καλά. Και αξιολογήσεις δικές σας. Καθόλου. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αντιθέτως, κάποιοι άλλοι με τις διαχειρίσεις τους έχουν οδηγήσει τα πράγματα. Κύριε Χατζηγιάννη, πέστε μας. Τώρα λοιπόν. Έχει προβλήματα το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Πρέπει έχει να επαναξιολογηθούν. Έχουμε εισάξει για να εξυγχρονίσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, διάφορα προγράμματα, για τα οποία ουσιαστικά στην πράξη λειτουργούν ως παράμετρος των εργασιακών. Δηλαδή, πόσο θα διορίσουμε όλα τα προγράμματα. Πέστε μας ένα, κύριε Χατζηδάκη. Όλα τα προγράμματα. Ας πούμε, από προγράμμα. Το καλοκαιρινό, από τα ΚΙΕ και όλα αυτά λειτουργούν. Χωρίς να αποδέχεστε αξιολογήσεις για την αποτελεσματικότητά μας. Αξιολογήσεις το καλοκαίρι υπάρχει. Τη διαβάσατε. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Σας διακόπτει, εντάξει κύριε Χατζηγιάννη. Υπάρχει αξιολόγηση του καλοκαιρινού σχολείου και εγώ ξέρω τι λέει αξιολόγηση του καλοκαιρινού σχολείου. Τι διαβάσατε. Φίλιο, όλα τα διαβάσαμε. Τι λέει. Όλες οι αξιολογήσεις λένε ότι πρέπει όλα αυτά τα προγράμματα. Και εσύ παραχωρήσεις έκαμε το κράτος. Να σωστή βάση. Του καλοκαιρινού απλώς γινόντουσαν απλώς όλα αυτά τα προγράμματα στο τέλος της ημέρας. Ενώ αρχικά μπαίνουμε με ένα καλό και αναγκαίο σκοπό, στο τέλος διαμορφώνονται με τέτοιους τρόπους μέσα από τις παρεμβολές των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όχι μόνο αποκλείουν την αξιολόγηση και να έρθουμε στη συνέχεια με διορθωτικές κινήσεις, αλλά πώς να εργοδοτείται περισσότερος κόσμος. Και έγινε γι' αυτόν πρόγραμμα ακριβώς τον λόγο και ο Γενικός Ελεκτής και η μελέτη της ΕΡΣΤΕΚΙΑ οδήγησε στην καταμέτρηση αυτού που ονομάζεται λίπος ή κακή υπερβολική χρήση ανθρώπινου δυναμικού σε βάρος του ορθολογισμού και είπε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό το κάτι πρέπει να γίνει δεν μπορεί να το αμφισβητούμε. Τι θεωρείτε διασπάθηση χρήματος αυτό το πράγμα. Πρέπει να πούμε ότι δεν λειτουργά σωστό. Το θεωρείτε διασπάθηση. Ότι δεν γιατί δεν φωνάζετε σε μια διερευνητική επιτροπή τους προηγούμενους υπουργούς, οι οποίοι κατά τη δική σας άποψη και τα λεγόμενά σας έκαναν διασπάθηση αυτών των εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε ένα σεντ δεν δεχόμαστε να γίνει διασπάθηση. Αγαπητέ φίλε. Να φωνάξετε. Ο κύριος Καδής που βγαίνει τώρα και κάνει το σωτήρα της εκπαίδευσης. Ναι. Γιατί ήταν τόσα χρόνια υπουργός, δεν άγγιξε αυτά τα θέματα, παρά μόνο το ξέρετε ότι σε μία νύχτα επιβάρυνε με το ρολόγιο πρόγραμμα
σε αντίθεση με την εισήγηση της Επιτροπής για την αναδόμηση του και την αδιάρθρωση του ρολόγιου προγράμματος 150 εκπαιδευτικούς στο σύστημα. Γιατί δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα? Μιλάτε, κύριε Σούγλη, μπήκε ένα πρόγραμμα αναλφαβητισμού το 2016, έχουμε και τις επιστολές. Και έπρεπε να αξιολογηθεί για να δούμε τα αποτελέσματα και αποχωρήσουμε παρακάτω. Νομίζετε έγινε η αξιολόγηση? Φταίνει οι συνδικαλιστές και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Δεν την έκανε το Υπουργείο. Η αξιολόγηση για τα καλοκαιρινά σχολεία, όποιος τη διαβάσει, και καλώς λειτουργήσαν τα καλοκαιρινά σχολεία, αλλά δεν τα χρειαζόμαστε. Μια αξιολόγηση την κάνουμε για να βελτιωνόμαστε. Ξέρετε που είναι? Στο σιρτάρι. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει κόστος το να βελτιώσει τα καλοκαιρινά σχολεία. Για την αξιολόγηση, φίλε μου. Πες μου, πότε συνεργαστήκατε? Το νέο σύστημα αξιολόγηση. Το 2010. Περισσότερο εσείς, λιγότερο η ΟΕΛΜΕ. Κύριε Χατζηγιάννη, να σας πω κάτι. Για το θέμα της αξιολόγησης, πες μου πότε συνεργαστήκατε. Να σας πω, το 2010, φανταστείτε από πότε το συζητούμε. Σε συνάντηση που έγινε στο ξενοδοχείο τότε, το Holiday Inn, το Υπουργείο Παιδείας, ο κύριος Χατζηγιάννης δεν ήταν τόσο μετά της παιδείας τότε, φτάσαμε μια τρίχα να κλείσει το νέο σύστημα αξιολόγησης. Πολύ κοντά. Και έγινε αυτή η σύσκεψη με όλους, εκπαιδευτικές οργανώσεις, Υπουργείο Παιδείας κλπ. Ξέρετε γιατί δεν έκλεισε? Γιατί το παράρτημα που ήταν οι υποστηριχτικές δομές του νέου συστήματος αξιολόγησης και έπρεπε αυτές οι δομές να υπάρξουν και κάποιοι διορισμοί υποχρεωτικά, στήγησαν κάπου στα 4-5 εκατομμύρια και μπήκε στο σιρτάρι. Και το κουβαλούμε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να μου απαντήσετε κάτι. Πληρώσαμε χιλιάδες ευρώ σε μελέτες. Να μου απαντήσετε κάτι και οι δύο. Κύριε Χατζηγιάννη, να μου απαντήσετε κάτι και οι δύο. Να κλείσουμε αυτό το θέμα. Είναι πάνω στο ίδιο, πάνω στο ίδιο και διαμορφώστε το. Θα ήθελα να μου πείτε, ο κύριος Φυλαχτού, πόσες φορές απορρίψατε προτάσεις της κυβέρνησης, και ο κύριος Χατζηγιάννης να μου πει πόσες φορές έκανε υπαναχωρήσεις η κυβέρνηση στις θέσεις της σε όλα αυτά που συζητούν. Να απαντήσω πρώτος. Εμείς δεν απορρίψαμε προτάσεις της κυβέρνησης, γιατί δεν είναι δικαίωμά μας να απορρίπτουμε. Τις προτάσεις τις ψηφίζει η Βουλή. Εμείς βάζουμε τις εισηγήσεις μας. Αν τώρα τα επιχειρήματα μας είναι τόσο λογικά που αναγκάζουν τη Βουλή να αλλάξει αποφάσεις, δεν φταίμε εμείς. Νέο σύστημα διορισμών. Οι εισηγήσεις που τους κάναμε και υπάρχουν πρακτικά, αν τις εφάρμοζα σήμερα, το νέο σύστημα διορισμών που καλώς άλλαξε, αλλά δεν άλλαξε με τον σωστό τρόπο και αυτή τη στιγμή οδεύει στο να προσκρούσει σε έναν τοίχο από μπετόν και θα τελματωθούν όλα, φταίει η επιτροπή που προείδρευε. Όχι ο κύριος Χατζηγιάννης, που γινόταν τότε, αλλά μετά και με τον κύριο Χατζηγιάννη, η οποία δεν τολμά ακόμα να διορθώσει στρεβλώσεις οι οποίες και κοσμοαδικούν και όλα. Κύριε Χατζηγιάννη, τώρα, επί του ιδίου και πόσες υπαροχωρήσεις έκανε η κυβέρνηση. Για το θέμα της αξιολόγησης να πω το εξής, ότι ακόμα και αν διαφωνούσαμε, και εγώ προσωπικά με την συγκεκριμένη πρόταση διαφώνησα, αλλά ήρθαμε κάποιες εισηγήσεις να αλλάξουν κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εργαζόμαστε όλοι με ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν σημαίνει ότι αν διαφωνώ εγώ, μέσα στη σοφία όλη αυτού του τόπου πρέπει να γίνεται αυτό το οποίο θέλω. Αντιθέτως, πρέπει να καταλήγουμε και μετά από 2, 3, 4 μήνες κάπου σε μια τελεσίδικη απόφαση, ώστε να διορθώνουμε τα πράγματα. Και αυτό είναι που λείπει από το συνδικαλιστικό μας σύστημα. Κατά πόσο η κυβέρνηση ξεκίνησε και οι επαναχωρήσεις κλπ. Ξεχνάτε, μόνο στη βάση αριθμών να πω, ότι ξεκίνησαν από 7,5 εκατομμύρια, φίλε μου. Ποιον? Τα μέτρα του αριστερού. Εντάξει, 7,5 εκατομμύρια. Βλέπετε. Ναι. 214 θέσεις, 7,5 εκατομμύρια εξοικονόμηση. Όχι, απλώς σε αριθμό. Ναι, σε αριθμό 7,5 εκατομμύρια. Ναι. Και φτάνουμε σήμερα να μην είναι ούτε στο 1,5 εκατομμύριο. Άρα άλλαξε η ρητορική. Συν την πρώτη αφιερώτηση. Άρα μα, λοιπόν, το είπαμε και εμείς αυτό. Στην προσπάθεια της η κυβέρνηση να έρθει να πετύχει συμβιβασμό ώστε να λειτουργήσουν. Άρα ήταν πρόσχημα η εξοικονόμηση. Δεν τη χρειαζόταν. Όχι, φίλιο. Και σήμερα με το σύστημα, δηλαδή εκεί που ήταν φίλιο, να εξοικονομήσει 7,5, πιθανόν να τη στοιχίζει και 25 εκατομμύρια. Γιατί δεν συμφωνούμε σε εγώ κάτι. Σέβομαι ότι έκανε βήματα η κυβέρνηση. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλογο. Ασφαλέστατα. Εσείς κάθε παράδοση να έχετε πει το εξής. Για τα εκπαιδευτικά θέματα. Για τα θέματα. Μεγάλα θέματα. Βεβαίως. Ναι, δεν έχετε το, και ο κόσμος, το μονοπόλεο της συζήτησης των εκπαιδευτικών θεμάτων. Δεν το έχουν οι συνδικαλιστές. Ξέρετε της ότι Κύπρου. Οι 14.000 αυτό απέτησαν. Και το 95% δεν μας είπαν κάνετε απεργίες. Θέλουμε ποιότητα στην εκπαίδευση. 14.000. Και 15.000 να είδα. Άστε τον κόσμο στην ησυχία του και στο γιατί αυτό ο κόσμο έδειξε εμπιστοσύνη. Εμεί, κύριε Φυλακτού, οι συνδικαλιστές, δεν έχετε το δικαίωμα να μονοπολείτε τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Υπάρχουν γονείς, υπάρχουν μαθητές,
Υπάρχουν σοφοί, υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από εμάς. Υπάρχουν και οι συνδικαλιστές. Σοφοί είναι, ξέρω που τους ήβρετε, κύριε Χατζηγιάννη. Σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν και να μην τους υποτιμούμε. Εξού και το γεγονός. Και το νέο σύστημα διορισμού συμμετείχαν και οι ίδιες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ακούστε τώρα, να σας θυμίσω. Και σωρίαν από σοφών αυτού του τόπου. Να σας θυμίσω και αυτό που μου είχατε πει από την αρχή, ότι πρέπει να φύγετε πιο νωρίς. Αλλά ούτως ή άλλως φτάνουμε στο. Μας μένουν τέσσερα. Τώρα δεν θα βγει, θα μείνει. Μου λέει ο σκηνοθέτης μου ότι έχουμε τέσσερα λεπτά. Ακριβώς και πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα και παραγωγική, διότι μαθαίνει και πράγματα, ακούσαμε πράγματα απόψε που ο κόσμος δεν τα έχει την υπόψη του. Και τα κάνουμε κι άλλες και είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο. Μας μένουν τέσσερα λεπτά, έχετε από δύο λεπτά ο καθένας, αυτή τη φορά να μην επεμβαίνω στον άλλο, ναι, ως καταληκτικό σχόλιο και συμπεριλάβετε σε αυτό, σας παρακαλώ, αν συνεχίσουν τελικά τα απεργιακά, τι θα γίνει με τους μαθητές. Αυτό είναι το λοιπόν, αρχίσω από τον κύριο Φυλακτού και να κλείσουμε τον κύριο Φυλακτού. Από δύο λεπτά. Θα χαμηλώσουμε εντελώς τους τόνους και να πούμε το εξής. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είπαμε ότι ξαναγκαστήκαμε, ας το αφήσουμε πίσω. Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα? Ξέρουμε ότι σε κάποια στιγμή πρέπει να βγούμε από αυτή την κρίση. Έστω και την Ιστάτη, λέω εγώ, μπορούμε, υπάρχει το έδαφος, να πάμε να δούμε αυτή την ελάχιστη διαφορά που έμεινε και δεν θέλουμε να υποκύψει κάποιος ή να κερδίσει ή να χάσει. 12 σημεία η πρόταση. Μην πούμε στο συμφωνήσαμε, είναι ανούσια αυτά τα πράγματα. 12 σημεία. Και εμείς είπαμε, σε αυτή τη χρονική στιγμή που ήρθαμε, κάνουμε και εμείς τη μεγάλη υποχώρηση και εφαρμόστε τα 11 όπως έχουν καταγραφεί εδώ και το ένα σημείο που είναι, αγγίζει ένα θέμα αρχής, ας δούμε πώς χτίζουμε αυτή τη γέφυρα. Κάναμε μια εισήγηση. Εγώ λέγω, γιατί να μας απορρίψει? Και κοιτάξτε, η απορρίψη δεν έγινε επί της ουσίας πάνω στην επιστολή. Ένα λεπτό. Επί της διαδικασίας, την έχω εδώ. Και λέει, την απορρίπτουμε γιατί την υπέγραψε μόνο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ. Μα στείλατε άλλον το πρωί και άλλον το. Και το πρωί ήταν ένα non-paper για να το δουν, για να πάμε να το κλείσουμε το θέμα. Και δεν δεσμεύει τους άλλους. Γιατί δεν μας τηλεφώνησαν και να μας πούν αυτό που υπογράψαν? Γιατί αυτό δεν είναι υπογραμμένο, κύριε Σούγκρι. Η συμφωνία την οποία μιλούμε δεν έχει ούτε υπογραφή ούτε λογότυπο. Ας γίνει τώρα, καλέ. Και εμείς αναλάβαμε ευθύνη εκ μέρους. Γιατί διαχωρίζετε την ευθύνη? Κύριε, εδώ υπέγραψα με εντολή και τον τριών. Αλλά πήγατε και αποφασίσατε άλλα πράγματα. Μισό λεπτό. Όχι, όχι, δεν αποφασίσατε. Άρα νομίζω αυτή τη στιγμή η έγνοια μας είναι να βγούμε από την κρίση και μακάρι να μπούμε σε αυτόν τον διάλογο. Και να, εγώ το έχω πει πολλές φορές και το πω στατικά, να βγούμε στην κοινωνία. Αναλαμβάνουμε εμείς. Θα κλειστούμε πλέον σε ένα δωμάτιο, δεν θα κάνουμε δηλώσεις. Δεν θα βγείτε έξω αν δεν βρεθεί λύση. Όχι, μιλώ γενικότερα. Ναι. Και θα προσπαθήσουμε μέσα από επικοδομητικό διάλογο να πάρουμε την παιδεία του τόπου, το δημόσιο σχολείο που είναι το μέλλον μας, ένα βήμα μπροστά. Αμήν. Δύο λεπτά και εσείς, κύριε Χατζηγιάννη. Εγώ θα κάνω την πρόταση στις εκπαιδευτικές οργανώσεις τώρα, όχι στη συνδικαλιστική. Δόμη, ας αφήσουμε τους όρους και προϋποθέσεις σε κάθε πλευρά και για τα μεγάλα θέματα τα εκπαιδευτικά η Βουλή είναι ανοιχτή και να ξεκινήσουμε έναν προς έναν να επαναξιολογηθούν τα πάντα και να τα βάλουμε στη σωστή τους βάση. Όχι όμως, επαναλαμβάνω, ο διάλογος ή η συζήτησή μας να είναι μια καθαρή συνάρτηση των εργασιακών φίλων. Τον μόνο που συμφέρει, τον μόνο για το οποίο όφελος θα είναι τον του εκπαιδευτικού, αν και εφόσον διαμορφώσουμε έναν ολοκληρωμένο, σωστό, σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Γιατί ο καλός μας ο εκπαιδευτικός, που πιστέψτε με, είναι οι χιλιάδες. Έχουμε πολλούς, βέβαια. Ναι. Και είναι οι εξαιρέσεις σε κάθε επάγγελμα, έτσι, που αμαυρώνουν, ναι, το όνομα και ευθυνόμαστε όλοι, γιατί δεν παίρνουμε αποφάσεις, αυτά τα σημεία αμαύρωσης να εκλείψουν. Άρα λοιπόν, ελάτε σε έναν διάλογο, να δούμε τα μεγάλα θέματα της παιδείας, της εκπαίδευσης, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, να έρθει και η κυβέρνηση και να ξεκινήσει το χτίσιμο ή η διόρθωση, αν θέλεις, να μιλάμε με μηχανικούς όρους, να, η διόρθωση κάθε συστήματος για να μπορέσουμε να εισάξουμε. Αλλά δεν τελειώνουμε σήμερα. Εργαλεία. Αρχίζουμε. Ας και το δούμε σαν μια αρχή, ναι, και όχι σαν φύγετε, τέλος. Έκκληση μου, φίλε μου. Έκκληση μου. Δεν μας φταίνε τα παιδιά μας.
την Τρίτη και την Τετάρτη. Δυστυχώς, βρέστε το αυτό θάρρος, είναι το αντικείμενο. Αν κλείσει η τράπεζα, δεν θα παίρνετε λεφτά. Δεν σας το βάζω σαν προϋπόθεση. Αν κάνει απεργία ο κύριος Σούγλης εδώ, δεν θα βλέπουμε τηλεόραση. Τι να κάνουμε. Δεν σας το βάζω σαν προϋπόθεση. Δεν αλλά είναι με αυτό, δεν το πραγματικά θέλουμε. Και μετά από αυτές τις δύο μέρες. Τέλος χρόνου. Ελάτε να δούμε πώς κλείνουν τα πράγματα για το καλό των παιδιών μας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Νομίζω με αυτό συμφωνώ απόλυτα να μπούμε σε ένα διάλογο για το καλό των παιδιών. Για τα μεγάλα θέματα. Και για τα μεγάλα θέματα. Για τα μεγάλα θέματα. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εμείς μπορεί να ήταν λίγο έντονη συζήτηση, όχι, αλλά καλά είναι. Καλά είναι. Αν είμαστε φίλοι, δεν έχει πρόβλημα. Και πάντοτε έχουμε έντονε. Και στο τηλέφωνο που μιλούμε κάποτε. Σε κάποιες στιγμές όμως και στη Βουλή. Ότι κάνει να έχουμε και. Μα είναι φυσιολογικό. Έτσι. Και παραγωγικό να υπάρχει η διαφορά σε γνώμες, σε επιχειρήματα, σε διότι έτσι ακριβώς βέβαια και υπάρχει και μια κατάληξη. Εγώ κρατώ τις αδυναμίες στον τομέα της παιδείας. Την ανάγκη, την ανάγκη πάση θυσία, το αναγνωρίζουν όλοι, για μεταρρύθμιση, για καλυτέρευση, για ορθολογισμό, όπως και οι δύο πλευρές, ας το θέσουμε έτσι, τις αποδέχονται. Είναι πολλά τα προβλήματα, το γνωρίζουμε και τα συζητήσαμε πάρα πολλές φορές. Να σας θυμίσω πριν μερικούς μήνες που συζητούσαμε εξ αφορμής εκείνου του πολύ δυσάρεστου γεγονότος με το παιδάκι, επειδή δεν είχε γυμναστεί, μα γιατί να μην έχει γυμναστές, τα παιδιά κλπ. Πολλά τα προβλήματα. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και καλά. Να πρετανεύσει η λογική. Να είστε καλά και εσείς καλύτερα. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε παρακολουθώντας αυτή τη συζήτηση. Έπαιρνα τα μηνύματά σας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι τα πλήστα έχουν απαντηθεί όλα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θα τα ξαναπούμε εμείς στην αλήθεια που καίει, καθημερινά στις 6, αύριο στις 6 το απόγευμα. Και μην ξεχνάτε αυτό το ένθετο του Δερτίου στις 8 κάθε βράδυ με το θέμα της μέρας. Μπορεί να είναι η τρέχουσα επικαιρότητα ή μπορεί να είναι και θέματα που εμείς θα αναδεικνύουμε. Καλό βράδυ.